Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Q&A μαγικό. Δεύτερη απόπειρα που θα γυρίσω το Q&A. Να τονίσω, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι ίδιες ερωτήσεις, δεν έχω προσθέσει, αφαιρέσει τίποτα. Εξάλλου, η διορία έχει λήξει, οπότε είναι ίδιες ερωτήσεις. Και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε στις ερωτήσεις σας λοιπόν. Επίσης αυτό το Q&A πιθανώς θα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη επειδή θα είναι πολύ μεγάλο. Και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε στην πρώτη ερώτηση του πρώτου μέρους. Ο Μιχαλογιάννης ρωτάει ποιος είναι ο στόχος σου. Πολύ αόριστη η ερώτηση, οπότε στην ουσία μου δίνει το περιθώριο να απαντήσω όσον αφορά ποιος είναι ο στόχος μου για το οποιοδήποτε τομέα. Ζώα, κανάλι... Ας πούμε για το κανάλι, γιατί νομίζω πως μπορεί να αναφέρει σε αυτό. Ο στόχος μου του καναλιού είναι να ανέβουμε όσο το πιο δυνατόν περισσότερο και γρηγορότερα. Και σίγουρα ένας μεγάλος στόχος, να σας τον θυμίσω, είναι 1000 συνδρομητές μέχρι το καλοκαίρι ή μέσα στην περίοδο των 3 μηνών ημερολογιακός του καλοκαιριού. Οπότε, να ένας στόχος. Ο George Fanta. Πότε άνοιξε το κανάλι? Το άνοιξα 15 Μαρτίου το 2015. American Gamer ρωτάει, έχετε σκοπό να κάνετε κανένα giveaway? Ναι, όπως έχετε δει εδώ και μερικές μέρες, λέω τους 810 και κάτι θα κάνω το giveaway. Ο George Παπουτσής ρωτάει, με ποια αφορμή άνοιξες το κανάλι σου? Είναι λίγο ιστοριούλα. Αρχικά είχα τραβήξει ένα βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου τώρα, από το πολύ παλιά, και λέγεται «Κοτόπουλα μέσα στο σπίτι». Είναι το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube, όμως το πρώτο βίντεο που βλέπετε στο κανάλι ότι έχει ανέβει είναι ένα που το λέω «Κατοικίδιο Περιστέρι». Αυτό γιατί, λοιπόν, το «Κοτόπουλα μέσα στο σπίτι» που είναι το πρώτο μου βίντεο που ανέβηκε στο YouTube δεν ανέβηκε σε δικό μου λογαριασμό στο YouTube, αλλά αυτό δεν το ήξερα ακριβώς. Απλώς νόμιζα τότε παλιά ότι παίρνεις ένα βίντεο, σου λέει την επιλογή upload στο YouTube και απλώς το κάνεις upload. Δεν ήξερα τότε τίποτα για λογαριασμούς, κανάλια, συνδρομητές, like, dislike, σχόλια και όλα αυτά. Εντάξει, βασικά κάτι για σχόλια νομίζω ήξερα, αλλά δεν ήξερα τα υπόλοιπα μόλις που είχα ξεκινήσει. Όμως μετά βλέπω ότι αυτό το βίντεο είχε ανέβει στο λογαριασμό της μητέρας μου στο YouTube, γιατί είχε το όνομά της. Οπότε λέω, για στάσου, αυτό το βίντεο έχει αρκετή φήμη. 300-300 υπερβολές. Θα μου πείτε τώρα, είναι αυτό φήμη? Για το πρώτο σου βίντεο είναι. Γιατί για πρώτο βιντεάκι είχε πάρα πολλές προβολές. 300-400 για μένα τότε ήταν, και για πρώτο βίντεο κάτι το μοναδικό. Λέω, αυτό έχει απήχηση. Θέλω όμως το δικό μου λογαριασμό, το δικό μου κανάλι. Και κάπως έτσι, από ένα μικρό ας πούμε πείσμα, λέω, θέλω το δικό μου κανάλι και μετά ξανανεβάζω εκεί βιντεάκια. Και κάπως έτσι στην ουσία φτάσαμε εδώ που είμαι τώρα. Επόμενη ερώτηση, Γιώργος Τόλης. Έχεις σκοπό να πάρεις σερπετά? Ναι, έχω σκοπό. Κάτι για leopard gecko σκέφτομαι, που είναι και πολύ απλό και δεν έχει πολλά ζόρια όπως τα υπόλοιπα ερπετά. Είναι σχετικά απλό ζωάκι λόγω του βιότοπου του που είναι η έρημος, δεν θέλει και πολλά πολλά. Επόμενη ερώτηση, Γιώργος. Θα κάνεις βίντεο όλα μου τα ζώα? Αυτό είναι κάτι που με ρωτάτε πολύ τώρα τελευταία γενικότερα. Όπως έχω πει, βίντεο μου τα ζώα δεν θα υπάρχει, με αυτό το όνομα τουλάχιστον, τα λέω ξενάγηση. Το προτιμώ αυτό το βίντεο γιατί στα βίντεο όλα μου τα ζώα απλώς δείχνω όλα μου τα ζώα και ίσως λέω κάνα δύο πράγματα περιληπτικά για το καθένα. Λέω περιληπτικά γιατί άμα έλεγα κυριολεκτικά για το καθένα μπλα 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 θα πήγαινε το βίντεο πάνω από μία ώρα και δεν μπορεί να ανέβει στο YouTube κάτι τόσο τεράστιο. Θα χαλάσει και το κινητό, θα κρασάρει όπως την προηγούμενη φορά. Όχι, τα λέω ξεναγήσεις, μου αρέσουν περισσότερο γιατί δείχνω και τα ζώα περιληπτικά και ωραία και όλα όσα έχω, αλλά δείχνω και τις εγκαταστάσεις τους. Οπότε θα κάνω βίντεο όλα μου τα ζώα, αλλά λέγεται ξεναγήσεις γιατί δείχνω και τις εγκαταστάσεις και είναι καλύτερο το αποτέλεσμα και μου αρέσει εμένα. Αλλά τέτοια βίντεο γίνονται τουλάχιστον κάθε ένα εξάμηνο, γιατί θέλει καιρό για να έρθει μια αλλαγή. Οπότε δεν γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα να βγάζω όλα μου τα ζώα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε αυτά τα βίντεο είναι σπανιούτσικα. Κάνα 2-3 το πολύ μέσα στο χρόνο να υπάρχουν. Το καλό πράγμα αρκεί εξάλλου. Επόμενη ερώτηση, Γιάννης Βουλγαράκης. Πότε θα πραγματοποιηθεί το helping που περιμένουμε με ανυπομονησία? Όπως είδατε,
τις προάλλες ανέβασα ένα πολύ ικανοποιητικό χέρπινγκ, είναι άνοιξη, αλλά όσο καλοκαιρεύει ο καιρός, που από την άλλη εβδομάδα είδα πολύ καλές θερμοκρασίες, ήλιο συνέχεια, μάλλον επιτέλους μπήκαμε στη θερινή ζώνη, επιτέλους, γιατί αυτός ο καιρός είναι απλώς έσχος και για τα πουλιά μου δεν συμφέρει καθόλου. Επιτέλους, ναι, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερα μέρη, καλύτερα τοπία να επισκεφτούμε. Νέα ζώα θα δούμε, μοναδικά είδη που έχω βάλει στο στόχο να κινηματογραφήσω μα και να πάρω στη συλλογή μου. Και μιλάω για ανθρώποντα πάντα. Όσον αφορά για τη συλλογή, ενώ ότι τα ρεπετά δεν είναι για συλλογή και όποιος κατέχει ελληνικά ρεπετά στην Ελλάδα είναι απλώς παράνομος. Εκτός και αν έχει ειδικές άδειες, επειδή είναι εκτροφέας ή κάποιος βιολόγος που μελετάει κάτι τέτοιο. Να τα λέμε και αυτά, να είμαστε σωστοί. Επόμενη ερώτηση, Βούλα Τζανάκη, τι θα κάνεις με τη σκλίτσα και το κουτάβι? Τώρα έχω πάρει φάρμακα, αλλά λόγω καιρού δεν μπορώ να τα πλύνω ή να τα κάνω μπάνιο γιατί θα κρυώσουν. Περιμένω να φτιάξει και λίγο καιρό σε μερικές μέρες και όλα θα γίνουν τέλεια, μην ανησυχείτε. Βασικά, μια σημαντική λεπτομέρεια που ξέχασα να τονίσω, το μπάνιο θα έρθει μετά το ψέκασμα με ειδικό φάρμακο. Το ψέκασμα μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως καιρού, δεν πρόκειται να κρυώσουν. Μερικές ερωτήσεις από τον Scorpion YT τώρα. Πόσο καιρό έχει το κανάλι σου? 5 χρόνια κλείσαμε φέτος. Μπράβο μας, γίναμε 5 χρονών. Οπότε ναι, έχω 5 χρόνια το κανάλι. Αν σκοπεύεις να κάνεις herping, όπως έτσι έχω κάνει και όπως όποιον λίγο θα κάνω κι άλλα. Αν θα πάρω ποτέ γάτα, δεν ξέρω. Αν έχεις δει, μπες και δες το πρώτο herping, που το έχεις δει και το ξεκίνημα είναι με πάρα πολλά γατιά και αυτά ακόμα υπάρχουν. Οπότε έχω γατιά, δεν θέλω να πάρω γατιά άλλα. Και τι συμβολίζει το P3 και τι ράτσα είναι το σκυλάκι? Το P3 έχω πει ότι είναι φόρο στη μίστα, πρώτα τρία περιστέρια και σημαίνει περιστέρια τρία και συμβολίζει τα πρώτα τρία που είχα ποτέ στη ζωή μου. Και τώρα για το σκυλάκι είναι πολύ αόριστη ερώτηση αυτή. Με ρωτάνε και άλλοι όμως, να απαντηθεί τώρα λοιπόν αυτή η ερώτηση. Το ένα, το μεγάλο, το μαλλιαρό είναι ελληνικό ποιμενικό και τα άλλα είναι απλό σημείωμα. Επόμενη ερώτηση. Λεωνίδας Χαντζής, είσαι vegan? Όχι. John Shark, γιατί δεν αγοράζεις μια σκολοπένδρα εξωτικού είδους όπως σκολοπένδρα γιγάντια? Εννοείται πως έχω σκοπό να αγοράσω σκολοπένδρα εξωτικού είδους και ειδικά αυτό το είδος το πέτυχες, αλλά είναι ακριβά. Τέλος πάντων, τώρα έχω βρει ας πούμε μια πηγή αρθρόποδων που είναι μάλλον οικονομική όπως έχω καταλάβει, οπότε κατά το φθινόπωρο, όπως μου είπε ο άνθρωπος, που θα γίνουν νέες εισαγωγές, μπορεί μέσα σε αυτές να υπάρχει και μια τέτοια σκολοπένδρα. Δεν είναι σίγουρο, δεν ξέρει τώρα ο κόσμος. Είναι ακόμα, έχουμε πολλούς μήνες μέχρι το φθινόπωρο. Να τελειώσει και η καραντίνα, γιατί τώρα όλες οι εισαγωγές έχουν τελειώσει. Λόγω καραντίνας. Τουλάχιστον όλες οι επίσημες εισαγωγές και όχι παράνομες όπως ναρκωτικά μαϊμούς έχουν τελειώσει. Οπότε, αφού είμαστε σωστοί και επίσημοι, θα περιμένουμε να ξαναξεκινήσουν οι επίσημες εισαγωγές, να πάρω και εγώ τα αρθρόποδα. Συνεχίζουμε. Αίσια 11. Τι πουλιά έχεις? Έχω αρκετά γαλοπούλες, κοτόπουλα μαχητές, λίγα κοινά κοτόπουλα, πολλά περιστέρια, κάτι τριγόνια, 18ρα και κάποια εντομοφάγα. Σποροφάγα πουλάκια από σκοκκινολέμιδες, κάποιους σπίνους και σταυρομύτηδες και αυτά πάνω κάτω. Λεωνίδας Χαντζής πάλι, θα κάνεις βίντεο για όλα τα περιστέρια σου? Έχω κάνει στο παρελθόν βίντεο πανομοιότυπο που λέγεται όλες τις ράτσες περιστεριών που έχω. Η αλήθεια είναι πως τέτοια βίντεο είναι πάντα επίκαιρα, αλλά δεν μπορώ να ανεβάζω συνέχεια τέτοια βίντεο, γιατί πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα για να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε κάτι τέτοιο θα κάνω μετά την άνοιξη, που θα έχω φέρει και νέα περιστέρια, θα έχουν γεννηθεί νέα περιστέρια. Για να βγει και πιο ωραίο και μεγάλο το βίντεο, όχι τίποτα άλλο. John Shark ξανά. Πόσα αρθρόποδα έχεις? Αριθμητικά σίγουρα είναι εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες. Αν βάλουμε και τα μωρά και όλα αυτά, ειδικά τις απικίες κατσαριδών που είναι πολλά. Αλλά σαν πόσα είδη έχω, αυτό μπορώ να στο απαντήσω. Έχω αμερικάνικες κατσαρίδες, κατσαρίδες του Ουρμπεκιστάν, αιγυπτιακές σπανιότατες κατσαρίδες. Έχω κατσαρίδες ατρόπους, κατσαρίδες Αργεντινής. Μία μάντιδα εμπούσα φασκιώτα, μία αράχνη πασχαλίτσα. Αυτή την αράχνη που σκάβει τρύπες που πάλι ξεχνάω το όνομά της. Τρεις σκολοπέντρες.
ένα κίτρινο σκορπιό, ένα χετερομέτρος σπίνιφερ σκορπιό και δύο ευσκόρπιους καντιώτα, ζευγαράκια σε ελληνικό θηλυκό. Αυτά. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα. Α, και τις σκάμπιες που βρήκα στο χέρπινγκ που θα γίνουν butterfly σε λίγο καιρό, οπότε πιάνονται και αυτά για έντομα. John Shark. Πέντε ερωτήσεις μετά από τον John Shark ακόμα. Ποιο είναι το επώνυμό σου περιστεράς, αφού με έχεις και στο Instagram, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, αφού κάθισα και το έψαξα αρκετά και ήθελα να δω καταρχήν τι είναι αυτό που κάνει σε έναν άνθρωπο να αγαπήσει ένα κανάλι και να πει αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και σκέφτηκα για στάσου λίγο. Πόσα κανάλια έχω κάνει εγγραφή και, και σε ποιο κανάλι είναι αυτό που περιμένω πώς και πώς κάθε εβδομάδα να βγάλει βίντεο. Και λέω, γεια σας, το βρήκα. Το αγαπημένο κανάλι κάποιου είναι αυτό που ανυπομονεί να βγάλει βίντεο. Και λέω, για να δω ποιο κανάλι είναι αυτό που παρακολουθώ εγώ και ανυπομονώ κάθε εβδομάδα για βίντεο του. Και το αγαπημένο μου κανάλι είναι ο Saber Spark. Ναι. Αυτό το κανάλι, όπως καταλάβατε από το φόντο του, μάλλον δεν έχει να κάνει με ζώα. Και ναι, δεν έχει να κάνει με ζώα. Ο άνθρωπος είναι reviewer και κάνει review σε animation, ταινίες και σειρές, κυρίως ταινίες, και γενικά ασχολείται με ανόητες ταινίες και όλα αυτά, και είναι πάνω κάτω σαν βίντεο σχολιασμού και review ταυτόχρονα. Ναι, το αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube στην ουσία που ανυπομονώ να βγάλει βίντεο κάθε εβδομάδα δεν είναι με ζώα. Και θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάνει εγγραφή σε κανάλι με ζώα, με εξαίρεση λίγα ελληνικά κανάλια που τους έχω κάνει και το promote επειδή τα έχω συμπαθήσει, και αυτό μόνο. Αλλιώς, άμα δεν είχα επαφή με αυτά τα κανάλια, ούτε που θα ασχολούμουν. Γιατί θα πει κανείς, δεν έχω κάνει εγγραφή σε κανάλια με ζώα. Όχι, εντάξει, κακό το ψέμα, έχω κάνει και σε ένα κανάλι εγγραφή με ζώα, που έχει να κάνει με ζώα, το Animal Aid, το ινδικό κανάλι, δεν ξέρω, είναι αρκετά γνωστό, έχει μερικούς εκατομμύρια συνδρομητές και βλέπω καμιά φορά τα βίντεο διασώσεις με τα ζωάκια. Αλλά γιατί δεν κάνω εγγραφή σε γενικότερα κανάλια με ζώα? Γιατί πολλά από αυτά έχουν μονοτονία και τη βαριέμαι. Τι εννοώ, άλλος έχει μόνο ρεπετά. Θα μου πεις, τα ρεπετά έχουν τόσα είδη. Μονοτονία. Μονοτονία, γιατί είναι μόνο ρεπετά και βαριέμαι μόνο ρεπετά. Άλλος έχει μόνο περιστέρια. Π.χ. μόνο ταχυδρόμους. Για το εξωτερικό που είναι πιο γνωστή η ράτσα. Για την Ελλάδα, μόνο βούτες. Τέρμα μονοτονία η Ελλάδα. Ο άλλος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, μόνο ψάρια. Θα μου πεις, τα ψάρια έχουν και αυτά πολλά είδη. Βαριέμαι. Θέλω ένα κανάλι που να έχει μέσα πολλά. Κάτσα τον δικό μου. Τότε θα μου πει κανείς, γιατί δεν έχεις κάνει εγγραφή σε κανάλι φάρμα που έχει πολλά ζώα σαν εμένα? Γιατί τα κανάλια φάρμα δυστυχώς δεν είναι σαν το δικό μου κανάλι φάρμα, γιατί όσα έχω δει είναι ηλίθια και ψεύτικα. Βλέπουν τα ζώα μόνο σαν φαγητό, σαν κάτι το εμπορικό και δεν δέονται μαζί τους, δεν τα αγαπάει, είναι πολύ ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Οπότε προτιμώ να μην ασχολούμαι με κανάλια με ζώα παρά μόνο το δικό μου και ίσως μερικά ακόμα που αξίζουν τον κόπο. Αυτά. Δεν λέω ότι δεν βλέπω βίντεο με ζώα στο YouTube, εννοείται βλέπω, αλλά δεν κάνω εγγραφή στα κανάλια γιατί απλώς δεν με ενδιαφέρει. Και δεν το λέω για να μην ενισχύσω τον ανταγωνισμό και πω αφού θα δώσω ένα subscriber σε ένα κανάλι με ίδιο θέμα με το δικό μου. Όχι. Εξάλλου, όπως έχετε δει, έχω κάνει εγγραφή σε κανάλια που έχω κάνει promote. Δεν είμαι τύπος που βλέπει ανταγωνιστικά. Απλώς δεν ασχολούμαι τόσο. Επόμενη ερώτηση από τον Τον Σάρκ, άλλη στήση που βλέπω εδώ. Σκέψε να αγοράσεις και άλλα ζώα. Α, ναι, πια. Τώρα έχω βάλει σκοπό να αγοράσω, ας πούμε, κάποια Romaine περιστέρια. Έχω κι άλλα, αλλά δεν μπορώ να τα ονοματίσω τώρα όλα. Είπα ένα παράδειγμα. Σου αρέσουν πιο πολύ τα αρθρόποδα ή τα πουλιά? Νομίζω αυτό είναι αυτονόητο, φαίνεται, τα πουλιά. Αν και η πρώτη μου επαφή με ζώα ήταν με αρθρόποδα, αλλά είναι τα πουλιά, είναι πουλιά, είναι δεινόσαυρο, έχει διαφορά. Και άλλη μια ερώτηση από τον John Shark, τελευταία προς το παρόν. Το πιο αγαπημένο σου ζώο ποιο είναι? Το περιστέρι, εννοείται πως φαίνεται αυτό, πιστεύω. Νίκος Βικάκης. Έχεις παπαγαλάκια? Αν ναι, τι είδος είναι? Έχω αυτό το παπαγάλο, τα καρύκι που είχα πάρει, ας πούμε, τέλη με το παραδείσιο. Αλέξανδρος Βασίλειος Νάσης. Γιατί δεν παίρνεις ένα αρπακτικό πτηνό? Γιατί, πού να το βρω καταρχήν, και δεύτερον, παρά είναι ακριβά όλα αυτά. Αλλά άμα ποτέ τύχει κάτι οικονομικό και ωραίο, μπορεί και να το πάρω. Ο Λάκη 007, αν σας θυμίζει κάτι, είναι ο Μαριχουάνα 007. Ποιος χτίζει τους περιστερώνες?
Σοβαρά τώρα, πέρα από την πλάκα, εννοείται πως φέρνουμε ειδικό μας τώρα για να το κάνει αυτό, δεν θα εμπιστευόμουν το κτίριο να το φτιάξω εγώ ή κάποιος που δεν ξέρει. Νίκος Καρ, πότε θα φτιάξεις την κλούβα για τα μικρά πουλάκια αυτά, τα εντομοφάγα σποροφάγα που έχω? Δυστυχώς μετά το Πάσχα, μάλλον λόγω καραντίνας. Μυρμίγκης 27, θα εκπαιδεύσεις ποτέ τον παπαγάλο? Όχι, γιατί είναι παπαγάλος που δεν έχει μεγαλώσει από ανθρώπινο χέρι, οπότε δεν εκπαιδεύεται. Σπύλιος Χριστοδηλόπουλος, πόσα ζώα κάθε είδους έχει συνολικά? Εννοείται πως αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, είναι πολύ κυριολεκτική ερώτηση. Αλλά μπορώ να σου απαντήσω περίπου ότι μάλλον είναι μερικές εκατοντάδες, κοντά στη χιλιάδα, μη σου πω, αν βάλουμε κυριολεκτικά κάθε είδους. Μόνο οι κατσαρίδες, η αποικία των Αμερικάνικων έχει σίγουρα μερικές εκατοντάδες, μπορεί και κοντά στις χιλιάδες μόνο οι κατσαρίδες. Οπότε καταλαβαίνει συνολικά πόσα ζώα έχω. Άσα να πάνε, δεν πρόκειται να απαντηθεί αυτή η ερώτηση κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να την απαντήσω, δηλαδή πρακτικώς. Και πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ερωτήσεων από τον φίλο Στέριος Πι. Εργάζεσαι? Με ρωτάνε και σε μια άλλη ερώτηση τι επάγγελμα κάνω. Οπότε για να απαντηθεί τώρα, εγώ δηλώνω σαν επάγγελμα αυτό που κάνω τώρα, εκτροφέας πτηνών. Γιατί εγώ αυτό πιστεύω και αυτό αγαπάω. Οπότε, ναι, αυτό είναι το επάγγελμά μου. Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Για μένα βέβαια, όπως είπα, το βλέπω σαν δουλειά, ας πούμε, και επάγγελμα τα πουλιά, αλλά είναι το το βλέπω σαν αγκαρία, οπότε πρακτικώς για μένα κάθε μέρα είναι ελεύθερη και χαρούμενη. Αλλά αν υποθέσουμε πως τα πουλιά είναι η εργασία μου, όταν δεν κάνω κάτι με πουλιά, αυτό που κάνω είναι να κάθομαι και να βλέπω σειρές στο Netflix και βιντεάκια στο YouTube. Μια ακόμα ερώτηση. Παρακολουθείς κανάλια στο εξωτερικό με ζώα? Όπως είπα, βλέπω, ας πούμε, έχω κάνει εγγραφή στο Animal Lady επειδή μου αρέσουν τα βίντεο με τις διασώσεις. Αν και αυτά, όπως έχω παρακολουθήσει, είναι και αυτά λίγο μονοτονία, γιατί τα είδε και τα ίδια ζώα και τα είδε και τα ίδια περιστατικά. Αλλά τέλος πάντων, η προσπάθεια μετράει και όχι το περιεχόμενο. Και όπως είπα επίσης πριν, βλέπω βίντεο με ζώα, αλλά δεν παρακολουθώ κανάλια με ζώα λόγω μονοτονίας και ίσως ψεύτικου και δίθεν περιεχομένου, όπως είπα, εννοείται.